Η συνήθεια, δηλαδή αυτό το οποίο κάνω κάθε μέρα, με φέρνει στο σήμερα, στο εδώ, στο τώρα. Άρα αυτό που είμαι αυτή τη στιγμή, είμαι το άθροισμα των επιλογών μου, θα έλεγε κάποιος. Ωστόσο είμαι και το άθροισμα των συνήθειών μου. Για να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να εγκαθιδρύσουμε τις συνήθειες που θέλουμε, θα χρειαστούμε σε πρώτη φάση μια οργάνωση στο μυαλό μας, το τι θέλουμε να πετύχουμε, και μετά συνέπεια, να το κάνουμε πράξη. Εννοείται ότι θα χρειαστεί να το επαναξιολογήσουμε. Μπορεί κάτι να μην πηγαίνει όπως θα θέλαμε. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε μέθοδο, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε γυμναστή, διατροφολόγο, coach ή οτιδήποτε άλλο έχουμε που θα μας βοηθήσει να πάμε στο στόχο μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν προσπαθήσουμε, αν στην αρχή δυσκολευτούμε λίγο, θα δυσκολευτούμε να το κάνουμε πράξη, αυτό μόνο σε καλό μπορεί να μας βγει. Όταν τα πράγματα ζορίζουν στο σώμα μας και πονάμε, κάνουμε μία παύση. Είτε χαλαρώνουμε, είτε ξαπλώνουμε, είτε παίρνουμε μία ξεκούραση για να μπορέσει το σώμα να επαναδραστηριοποιηθεί. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που έχετε κάνει σήμερα είναι μία τεράστια αγκαλιά στον εαυτό σας. Δίνετε την ευκαιρία να μπορέσετε να αγκαλιάσετε ακόμη περισσότερο τον εαυτό σας, ακούγοντας κάποια πράγματα και κυρίως να ανοίξετε και να δείτε, φεύγοντας από εδώ, να είστε σίγουροι ότι θα περάσουν μέρες και η αφομοίωση του ό,τι ακούτε και ό,τι γίνεται θα γίνεται σταδιακά. Μέσα λοιπόν σε όλο το πλαίσιο των δράσεών μας είναι και το Momentum. Το Momentum είναι ένα workshop ολιστικό, όπως είδατε, και από την προσέγγιση του Νίκου και από την προσέγγιση της Στέλλας. Και αυτό το οποίο μας αφορά δεν είναι μόνο η ενίσχυση της γνώσης, η ενίσχυση του νου, αλλά να δούμε εν γέννη και το σώμα μας πώς έρχεται να βοηθήσει αυτή την αλλαγή πλεύσης στη ζωή μας. Νομίζω ότι αυτό εδώ είναι που προσωπικά με αγγίζει περισσότερο, να κυλάει η ζωή μας ή να φύγουμε από αυτή τη ζωή και να υπάρχει αυτό εδώ ακόμα σαν κοινός παρονομαστής στην φιλοσοφία μας, στην κουλτούρα μας, στην προσέγγιση στα πράγματα. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές διαβάζουμε βιβλία, παρακολουθούμε workshops, αρκεί να κρατήσουμε, κατά τη γνώμη μου, μία λέξη, μία πρόταση. Είναι υπέροχο το workbook και όλες τις θεωρίες που θα δούμε σήμερα. Απλώς δείτε τι αγγίζει σε εσάς περισσότερο και φιλτράρετε, όπως είπαμε και πριν, οτιδήποτε ακούτε. Το ότι το λέει η έρευνα δεν σημαίνει ότι ταιριάζει απολύτως και σε εσάς.